Έχουμε την ερχόμενη εβδομάδα, δηλαδή τη Δευτέρα 25 Μαΐου και την Τετάρτη 27 Μαΐου. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8.30 το βράδυ θα πραγματοποιήσουμε στην πόλη του Ναυπλίου εθελοντική αιμοδοσία. Θα βρισκόμαστε στο κλειστό γυμναστήριο Ναυπλίου και ο λόγος που αλλάξαμε σημείο αιμοδοσίας είναι καθαρά για να τηρήσουμε τους κανονισμούς, να μην κάνουμε χρήση κλιματιστικού. Το κλειστό γυμναστήριο είναι ένας μεγάλος χώρος. Θεωρούμε ότι θα είναι δροσερός. Έχει πόρτες, θα μπορέσουμε να τις ανοίξουμε για να έχουμε φυσική ροή του αέρα, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε όσο γίνεται πιο ασφαλή τη διαδικασία της αιμοδοσίας. Εδώ να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Ναυπλίων που πάντα είναι δίπλα μας, τον κύριο Κοστούρο, και την κυρία Μαρία Ράπτη που ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημά μας, ώστε να μας παραχωρήσει το κλειστό γυμναστήριο για την πραγματοποίηση της αιμοδοσίας. Να επισημάνω ότι κατά την είσοδο στην αιμοδοσία θα γίνεται θερμομέτρηση από εθελοντές του Συλλόγου. Θα υπάρχουν γάντια, αντισηπτικά και μάσκες για να μπορέσουμε να τηρήσουμε όλους τους κανόνες και όλη τη διαδικασία ασφαλής. Όλα τα υλικά αυτά που χρησιμοποιούμε μας τα παραχώρησε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών, που την πρώτη μέρα είναι δίπλα μας για να μπορέσουμε και εμείς να είμαστε συνεπείς και όπως ορίζουν οι κανονισμοί για να μην έχουμε τυχόν προβλήματα με την πανδημία. Θα ήθελα να καλέσω όλους τους ναυπλιώτες και όχι μόνο να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Χρειαζόμαστε κόσμο, οι ανάγκες είναι μεγάλες, συνεχίζουν να είναι μεγάλες. Μπαίνουμε σε μια καλοκαιρινή περίοδο. Ελπίζουμε να μην χρειαζόμαστε σε έκτακτα περιστατικά, αλλά δυστυχώς υπάρχουν, όλοι το γνωρίζουμε και εσείς ακόμα περισσότερο. Και πρέπει να στηρίζονται αυτές τις προσπάθειες. Κύριε Σελίδε, μέσω του κορονοϊού συνεχιζόταν χρονικά η εθελοντική αιμοδοσία και μάλιστα με καλή συμμετοχή, θα λέγαμε πολύ καλή. Πώς ευαισθητοποιήθηκε ο κόσμος και ήταν στο Μέγας Αλέξανδρος καθημερινά εκεί πέρα, για πείτε μας. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τον εθελοντή αιμοδότη και απευθυνόμαστε σε υγιείς αιμοδότες, από τη στιγμή που τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας και αυτά που ορίζει ο Εθνικός Οργανισμός Υγείας, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος λόγος κάποιος να μην προσέλθει να αιμοδοτήσει. Και αν όλοι φοβηθούμε και δεν πάμε να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, μη τι άλλο, αυτοί που χρειάζονται αίμα, πού θα το βρούνε. Και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι πολυμεταγγιζόμενοι, χρειάζονται συχνά αίμα, όχι μία φορά όταν θα κάνουν χειρουργείο κάποια στιγμή τη ζωή τους, χρειάζονται κάθε μήνα αίμα. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι που είναι από μικρά παιδιά μέχρι και μεγάλους σε ηλικία, πρέπει να στηριχτούν. Αν δηλαδή μείνουμε στο φόβο μας, θα υπάρξει πρόβλημα. Χρειάζεται να δώσετε αίμα λόγω κορονοϊού σε άλλα νοσοκομεία. Κοιτάξτε, νοσοκομεία, το Τμήμα Αιμοδοσίας, ξέρω ότι σαν μονάδα είναι πολύ καλά. Θεωρώ ότι εμείς σαν σύλλογο στέλνουμε σε νοσοκομεία. Υπάρχουν εντολές σε πολλά νοσοκομεία ανά την Ελλάδα. Θεωρώ η προσπάθεια όλων είναι κατάλληλη ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα. Βέβαια, πάντα με τη στήριξη των εθελοντών και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και θερμά που αφήνουν και την προσωπική ζωή και τις ώρες εργασίας τους να πάνε να αιμοδοτήσουν. Και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι συνέχεια δίπλα μας για να μην υπάρχουν προβλήματα.